Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Άννα Θεολόγου, τη συντονίστρια της Αλλαγής Γενιάς. Καλό μεσημέρι, κυρία Θεολόγου. Χαίρετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Χρόνια πολλά, κυρία Θεολόγου. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν μετά από όσα προέκυψαν με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα και πρόκειται να καταθέσετε την αίτησή σας για γραφή κόμματος με την ονομασία Ανεξάρτητη Αλλαγή Γενιάς. Τελικά φεύγει και το Ανεξάρτητη. Ναι, δυστυχώς, κυρία Σάβα, φαίνεται ότι ο πόλεμος που δέχεται η προσπάθεια μας στο να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της λέξης ανεξάρτητη και ακόμα και το έμβλημα προσπάθησαν να το εξαφανίσουν μέσα από αυτή την προσπάθεια, να μην γίνεται δηλαδή γνωστό στους πολίτες και να μην μπορεί ο πολίτης να ανιχνεύσει το συνδυασμό μας πάνω στο ψηφοδελτίο. Έχει φτάσει στα όρια του παραλόγου, γιατί επικαλούμενοι αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες ότι η λέξη ανεξάρτητη δεν μπορεί να συνάδει με κόμμα, είναι πολύ περίεργο και παράδοξο σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα, να υπάρχουν κόμματα με τη λέξη ανεξάρτητη, όπως είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι δεν θα μπούμε σε διαδικασία αντιπαράθεσης, αφού η ίδια η κυβέρνηση κρατεί και το μαχαίρι και παίρνει τις αποφάσεις ως προς την εγγραφή του κόμματος. Να ακολουθήσουμε την προσέγγιση της αλλαγής του ονόματος και έχουμε επιλέξει το όνομα Αλλαγή Γενιάς. Για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρανόηση από τον κόσμο ή οποιαδήποτε σύγχυση από τους εκδόρους και δυστυχώς αναγκαζόμαστε 28 μέρες πριν τις εκλογές να ξεκινήσουμε μια στρατηγική ενημέρωση και διαφώτιση για όλα αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει για τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Ναι, τώρα, θα πω ότι ακόμα και με το να κατεβαίναμε ως συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων αναφέρθηκε ότι δεν θα μας επέτρεπαν να χρησιμοποιήσουμε καν τη λέξη κίνημα ανεξάρτητη, όπως είναι και καταχωρημένο στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Οκτώβριο του 2019, γιατί και πάλι παράπεμπε η λέξη ανεξάρτητη, δεν θα έπρεπε να παραπέμπει σε οποιαδήποτε ομάδα πολιτών. Βήματα δηλαδή όμως που θα έπρεπε να γίνουν γνωστά σε εμάς και μέσα από την πρόσβαση μας στη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα που δεν την είχαμε λάβει και δεν την έχουμε μέχρι σήμερα λάβει, που ισχυρίζεται που έχει αυτούς τους ισχυρισμούς όσον αφορά τη λέξη ανεξάρτητη. Θέλω να πιστεύω όμως ότι είναι τώρα μείζον ζήτημα αυτό. Η δημοκρατία μας δεν θα περιορίζεται σε αυτού του είδου. Κυρία Θεολόγου, ακούστε με λίγο, επειδή κάνετε λόγο για αρκετούς που θέλουν να σας πλήξουν, είναι και η κυβέρνηση, είναι και το παλαιοκομματικό καταστημένο, είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, κάποιοι κύκλοι λέτε, γιατί να θέλουν να σας πλήξουν. Και είναι, το σημειολογικό το αντιλαμβάνομαι το ανεξάρτητη, αλλά η ουσία είναι που μετράει και αν κάτι ήταν πλήγμα για σας, ήταν η διακοπή της συνεργασίας με το κόμμα των κυνηγών. Όχι, κυρία Σάβα. Η προσπάθεια μας για να λάβουμε αυτή την επίσημη απάντηση από το Υπουργείο ήταν από το Φεβρουάριο, 2 Φεβρουαρίου. Ναι, μας τα λέγατε. Και ήρθε η απάντηση 2,5 μήνες μετά, 40 μέρες πριν τις εκλογές. Όταν υπάρχουν τόσο στενά χρονικά περιθώρια, δεν μπορεί να καθυστερεί η Γενική Εισαγγελία να δώσει απάντηση σε εν δυνάμει υποψήφιους για τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες είναι 30 του Μάη. Αυτό το πράγμα είναι καθαρή πολεμική προσέγγιση. Ναι. Εάν δεν υπήρχε τάση να πολεμήσουν μια προσπάθεια που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αρκετά ψηλά για τα δεδομένα και δείχνουν την τάση του κόσμου και προς την επιλογή τη δική μας και δεν χρειαζόταν οποιαδήποτε πολεμική απέναντι μας, δεν θα υπήρχε αυτή η προσέγγιση. Θα υπήρχε η συμμεταχείριση, δεν θα υπήρχε καμία καθυστέρηση ως προς τα να δημιουργηθούν οποιαδήποτε προβλήματα και δυσκολίες. Νομίζω είναι αυτονόητο το να συζητούμε για αλλαγή ονόματος 28 μέρες πριν τις εκλογές. Με ποια λογική μπορεί, αν είναι ανθρωπίνως δυνατό, να ενημερωθεί ο πληθυσμός ότι αυτή η προσπάθεια που μέσα στις δημοσκοπήσεις έδειχνε τόσο μεγάλο εύρος αποδοχής, αυτή τη στιγμή αλλάζει όνομα και δεν θα το βρίσκεται ούτε καν πάνω στο ψηφοδέλτιο.
αυτό το πράγμα δεν συνάδει με οποιασδήποτε δημοκρατικές διαδικασίες θα έπρεπε να υπάρχουν σε έναν κατά τα άλλα δημοκρατικό κράτος. Ναι. Αν υπήρχε η σωστή, ξαναλέω, προσέγγιση από πλευράς της κυβέρνησης, και δεν υπήρχε οποιαδήποτε αντιπαλότητα ή οποιαδήποτε πολεμική προσέγγιση ως προ οποιοδήποτε αντίπαλο. Ναι. Τώρα, κύριε Θεολόγου, είστε εδώ και σας δίνουμε το βήμα. Η ανθρώπινη λογική, αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να γίνονταν τέτοιες διαδικασίες. Ναι. Κυρία Θεολόγου, σας δίνουμε βεβαίως το βήμα και να πείτε όσες φορές θέλετε τη λέξη ανεξάρτητη. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, το πρόβλημα που προέκυψε και με τους κυνηγούς και αναγκαστήκατε να χωρίσουν οι δρόμοι σας, είχε να κάνει και με το όνομα που θα έμπαινε στο ψηφοδελτίο. Μήπως τελικά θα μπορούσε να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη με ένα κοινό όνομα, αφού πλέον ούτε εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ανεξάρτητη, ή έχετε γιώσει αυτό τώρα? Κυρία Σάβα, η τοποθέτηση του κινήματος των κυνηγών ήταν ότι έπρεπε να υπάρχει έξι κυνηγός μέσα από την ονομασία του κόμματος. Άρα, οποιαδήποτε κόμμα και να γίνεται, οποιαδήποτε ονομασία και να γίνεται, έπρεπε να έχει επιλέξει κυνηγός. Πράγμα το οποίο δεν αποδέχονταν οι υπόλοιποι υποψήφοι των ανεξάρτητων. Άρα, όταν είχαμε πει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα όνομα στη βάση τη λέξη ανεξάρτητη, ακόμα και στη βάση τη αλλαγή γενιά. Οι κυνηγοί έφεραν ενστάσεις για αυτόν ακριβώς τον λόγο, τη ταυτότητα του ως κυνηγή. Όμως υπήρξε και η αντίδραση των ατόμων της δικής μας ομάδας που είπαν τη δική μας ταυτότητα. Γι' αυτόν τον λόγο με προέκυψε. Ωραία, και ας πάμε και στην ουσία, κυρία Θεολόγου. Έχουν απομείνει τρεις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Να δούμε λίγο και την ουσία της προεκλογικής σας για ανεξάρτητη της θέσης σας. Και να πούμε κιόλας ότι είναι πρόθεσή σας ή όποια σε περίπτωση εκλογής η κομματική χορηγία να δίνεται με διαφάνεια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ακριβώς, γιατί δεν είχαμε ποτέ πρόθεση να γίνουμε κόμμα. Η ομάδα των ανεξάρτητων έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία και δεν έχει καμία πρόθεση να γίνει κόμμα. Όμως εξ ανάγκης γίνεται αυτή η προσπάθεια. Η κομματική χορηγία για μας ήταν εξ αρχής κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να δίνεται στα κόμματα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κομματική χορηγία από τη στιγμή που το κράτος έχει άλλες ανάγκες και σε κοινωνικό επίπεδο έχει άλλες ανάγκες οι οποίες δεν ικανοποιούνται. Γι' αυτόν τον λόγο είναι στην κομματική χορηγία με πλήρη διαφάνεια και πρόσβαση από τον κάθε πολίτη για να γνωρίζει πού θα δίνεται και πώς θα δίνεται και με ποιον τρόπο προς φιλανθρωπικά ιδρύματα, κοινοφελείς σκοπούς και οποιασδήποτε άλλες κοινωνικές ανάγκες προκύψουν. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα. Ναι, κύριε Θεολόγου, όμως δεν θα προκύψουν και λειτουργικά έξοδα σε περίπτωση εκλογής βουλευτών. Πώς θα τα χειριστείτε αυτά? Θα χρειάζεστε ένα γραφείο, ένα χώρο. Λέω, θα χρειάζεστε ένα γραφειακό χώρο, κάπου που μπορεί να συναντάτε τους πολίτες, να υπάρχει μια διεύθυνση αλληλογραφίας για το κόμμα. Πώς θα μπορείτε να τα... Είναι από το μισθό του βουλευτή? Αυτά, κυρία Σάβα, είναι τα μίνιμουμ λειτουργικά έξοδα. Έναν ενίκιον ακριβώς για ένα χώρο, ο οποίος θα είναι τα γραφεία της ομάδας μας. Επειδή ως... άτομα ως ομάδα που θέλουμε να επιδιώξουμε την αντιπροσωπεύση στην Βουλή, θα πάρουμε και το ανάλογο προσωπικό σε κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Οπότε τις ανάγκες μας σε θέμα υποστηριστικού προσωπικού θα τις έχουμε ήδη με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Οπότε τα λειτουργικά έξοδα θα είναι τα μίνιμουμ όσον αφορά τη διαχείριση. Και τι είναι, σας ξαναλέω, τα ενίκια είναι οποιαδήποτε ελληνική. Ναι, το κόμμα έχει και τα καλά του, κυρία Θεολόγου, διότι οι συνεργάτες σε περίπτωση εκλογής θα αντιστοιχούν ένας για κάθε βουλευτή ή βουλεύτρια και πρόσθετη για το κόμμα. Άρα θα έχετε... με την ίδια προσέγγιση θα ήταν, κυρία Σάβα, και για ομάδες ανεξάρτητων υποψηφίων. Απλά θα σας ενημερώνω, γιατί και οι ομάδες, αν καταφέρουν να μπουν στην Βουλή, είναι ομάδες συνδυασμοί, δηλαδή ανεξάρτητων υποψηφίων, θα είχαν την ίδια μεταχείριση. Εννοείται πρόσθετους συνεργάτες για τους ανεξάρτητους, ένας για κάθε βουλευτή. Ναι. Θα υπήρχαν όμως πρόσθετοι, γιατί είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έχει σχέση με το αν είναι κόμμα ή αν είναι συνδυασμό. Σε όμως η προσέγγιση μας είναι καθαρά ότι τα βασικά λειτουργικά που σας ξαναλέω θα έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης. Είναι απλό το θέμα της διαφάνειας. Είναι πάρα πολύ εύκολο το θέμα της διαφάνειας και της πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. Κάτι το οποίο εμείς είμαστε υπέρμαχοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε υπέρμαχοι.
Γιατί και ο τελευταίος πολίτης πρέπει να γνωρίζει πώς κατανέμεται η κομματική ναι. χορηγία. Κυρία Θεολόγου, αυτά είναι για μετά. Ακούστε λίγο. Επειδή πριν από λίγο, για παράδειγμα, είχαμε έναν κύριο που συζητούσε για την εικονική αποξένωση. Είναι ένα θέμα που είναι στη Βουλή και εκκρεμεί. Αυτά θέλει να ακούσει ο κόσμος. Με τι θα ασχοληθούν οι ανεξάρτητοι. Να σας πω ότι μέσα στους υποψηφίους μας έχουμε δύο υποψηφίους που προέρχονται από την ομάδα κατά της γονικής αποξένωσης, που είναι άτομα που παλεύουν εδώ και χρόνια για να αναγνωριστεί αυτό το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης μέσα από τις νομοθεσίες, τις οποίες όντως χρειάζεται να διαφοροποιήσουμε, και με τα πρόσφατα νομοσχέδια τα οποία υπήρξαν σε συζήτηση της Επιτροπής Νομικών, απλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για ψήφιση τους από τη Βουλή. Σίγουρα με τη νέα ψήφιση θα προχωρήσουν στην ψήφιση. Αυτά τα άτομα που είναι υποψήφοι μας, θέλω να είναι διαμόχος τους, προέρχονται ήδη από αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, οι ομάδες, τα άτομα τα οποία συνιστούν την ομάδα μας, ανεξάρτητη αλλαγή γενιά, είναι άτομα που προέρχονται από το εύρος της κοινωνίας. Και, για παράδειγμα, κυρία Θεολόγου, η αλλαγή γενιάς. Διάφορα θέματα. Ναι. Η αλλαγή γενιάς, οι υποψήφοι τώρα έχουν, αν θέλετε, κοινές θέσεις όσον αφορά θέματα ταμπού, αν θέλετε, τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Ευθανασία. Είναι θέματα που ενδεχομένως να προκύψουν. Την προηγούμενη πενταετία μιλούσαμε για καύση των νεκρών. Έχουμε την πολιτική κηδεία. Όλα αυτά έχετε θέσεις ή ο καθένας αναλόγως θα κρίνει σε περίπτωση που συστάθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα, ανεξάρτητο. Κυρία Σαββά, οι θέσεις μας είναι δημοσιευμένες στο σελίδα μας. Mm-hmm. Είναι 40 σελίδες θέσεις για διάφορα θέματα. Και επειδή ως πρωταρχικός στόχων η ομάδα μας είχε το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υποψήφοι μας έχουν όλοι συνενέσει στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ό,τι και αν είναι αυτό το ανθρωπίνο δικαιωμάτων, το οποίο παραβιάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό έχει να κάνει με τα θέματα ισότητας ή αυτό έχει να κάνει με τη διάκριση του κράτους και της εκκλησίας. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι αποδεκτά, έχουμε μνημόνια συναντήριξης μεταξύ μας ως υποψηφοί, κινούμαστε σε κοινέ γραμμές, σε κοινούς πυλώνες. Yeah. Και από εκεί και πέρα, η οποιαδήποτε διαφορετική άποψη για επιμέρους θέματα που δεν αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, που δεν αφορούν τους κοινούς πυλώνες συνεργασίας, η δημοκρατία προνοεί και τη διαφορετική άποψη. Αλλά ο καθένας λογοδοτά απέναντι στον κόσμο που τον υποστηρίζει, απέναντι στην ομάδα, και αναλαμβάνει και το πολιτικό κόστος οποιασδήποτε διαφοροποίηση της αποφάσης. Όμως αυτό είναι που προνοεί η δημοκρατία. Οπότε υπάρχουν οι κοινές γραμμές, είναι δημοσιευμένες, ο καθένας μπορεί να τις κοιτάξει και να έχει την ώρα να τις κοιτάξει γιατί είναι αρκετές, για να μπορεί να κρίνει κατά πόσο η ομάδα μας έχει συνισταμένη ή μιλά διαφορετική γλώσσα όπως κάποιες άλλες. Κυρία Θεολόγου, βρισκόμαστε 25 μέρες πριν από τις εκλογές. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Είπατε πως δεν είναι πλήγμα το διαζύγιο σας με το κόμμα των κυνηγών. Βλέπετε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να σας πολεμήσει λόγω αυτής της δημοσκοπικής δυναμικής. Ποιος είναι ο στόχος σήμερα μετά το διαζύγιο αυτό με τους κυνηγούς και αν έχετε κάποια δημοσκόπηση που δείχνει πως παραμένετε ψηλά και πως οι κυνηγοί δεν σας έχουν κάνει ζημιά. Κύριε Ακόβου, μας εξ αρχής η προσπάθεια μας και ο στόχος μας. Από τη στιγμή που έχουμε μία έδρα στη Βουλή, είναι να αυξήσουμε τις έδρες. Δεν έχουμε συγκεκριμένο στόχο που άκουσα από πολλές άλλες ομάδες ότι θέλουν συγκεκριμένα ποσοστά, έχουν επιδιωκόμενες έδρες. Για μας επιτυχία είναι η αύξηση των έδρων. Έχουμε μία έδρα σήμερα. Αν γίνουν δύο έδρες, αυτές οι δύο έδρες είναι εξίσου επιτυχία. Αυτός είναι ο επιδιωκόμενος μας στόχος. Έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο επηρεασμός δεν είναι στον βαθμό που κάποιοι ανέμεναν ότι θα υπήρχε, γιατί αποχώρησε μια ειδικού σκοπού ομάδα από τη συνεργασία. Υπάρχει και αντίστοιχη προσέγγιση από άλλες ομάδες απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία αντισταθμίζεται σε εντεπιστοποίηση. Οπότε και θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και άλλες συνεργασίες που αν επιβεβαιώσουν αυτά τα δεδομένα. Εμείς βλέπουμε όμως ότι η προσπάθεια μας θα μείνει μέχρι, φαίνεται, η δυναμική που φαίνεται από την προσπάθεια μας θα μείνει μέχρι την ημέρα των εκλογών. Θα φανεί στην κάθε αυτή η δυναμική, διότι δεν θα έχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Και θα σου είπα, ο επιδιωκόμενος στόχος για μας είναι η αύξηση των εδρών στη Βουλή, όποιος και αν είναι αυτός ο αριθμός. Κυρία Θεολόγου, είναι καλό δεχούμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης.
Τώρα, κύριε